Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το Galaxy το Tab το 2 του Steinzo, του Wi-Fi 8GB. Είχα κάνει το unboxing και σας είχα πει μόλις το ανοίξω και το ετοιμάσω, θα κάνω ακόμα ένα βιντεάκι. Να το δείτε λοιπόν σε αυτό το βίντεο, θα δούμε πώς περνάμε ROM και βασικά τι έκανα εγώ για να το κάνω. Λοιπόν, για να το κάνουμε root δεν θα σας δείξω γιατί θέλει υπολογιστή. Ένα αρχιάκι είναι μόνο για να το κάνεις root. Το κάνεις μέσω Odin. Είναι ένα προγραμματάκι πολύ μικρό. Μόνο αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και το Samsung Keys. Μόνο το Odin χρειάζεται. Γιατί το Samsung Keys είναι πάρα πολύ βαρύ. Πρέπει να έχετε πάρα πολύ καλό υπολογιστή για να το δουλέψει. Σε μονοπύρινους δεν δουλεύει, σε διπύρινους δύσκολα. Λοιπόν, βάζουμε το Odin στον υπολογιστή και κατεβάζουμε ένα αρχείο από το ίντερνετ του Google, ανάλογα με το κωδικό του τάμπλετ μας, αυτό είναι το GTP310. Υπάρχει το GTP311 και GTP313. Όχι, GTP313, όλο το μπερδεύω. Λοιπόν, το βάλε σε αυτή τη θέση, πλάγια, για να φαίνεται καλά στην κάμερα. Όπως βλέπετε, πήρα και μια ωραία θεκούλα. Μόνο 9 ευρώ από 19 που το είχαν όλα τα σκουρτζομάγαζα και ιντερνετομάγαζα και από 50 που το είχαν όλοι οι άλλοι. 9 ευρώ. Λοιπόν, αλλά είναι body case, είναι λίγο δύσκολο να κατεβάσουμε την μπάρα γιατί ακουμπάμε στο δέρμα πάνω. Δεν πειράζει, θα σας έρθει καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η πανμανή σχερό. Ας το γυρίσουμε και λίγο. Ας το βάλουμε πλάγια πάλι. Δεν βολεύει έτσι, όπως είπαμε. Λοιπόν, το έχω περάσει, βέβαια είναι root το tablet, έτσι πάμε στις ρυθμίσεις να δούμε λίγο τον kernel. Τηλεφωνία στο τηλεφώνου. GTP310, ναι. Ο kernel είναι 3,31. Δεν φαίνεται βέβαια. Α, ωραία φαίνεται. 3,31. Black Hat Next. Έτσι. Λίγο και πίσω εκεί μας. Ωραία. Πάμε πίσω. Ο Lancer που έβαλα, όπως βλέπετε, δεν είναι μανίσιος. Πάμε να δούμε και το μανίσιο. Ορίστε εδώ και ο μανίσιος. Τον έχω κουστομάρει όπως τον θέλω εγώ. Πάμε έξω τον ισμό. Σκαλώνει όπως βλέπετε. Το βίντεο είναι σχαμηλή ανάλυση για να μην τρώμε πολλά μεγαμπάιτ, αλλά πάλι φαίνεται ότι σκαλώνει. Λοιπόν, πάμε στο μαμά, στον αυτό που δουλεύω στον Apex. Λοιπόν, ο Apex είναι φανταστικός. Πάμε να δούμε λίγο τον kernel. Τώρα είναι τα 1200 MHz και φτάνει μέχρι τα 1500 και κάτι. Αλλά δεν δουλεύει τα 1500, κολλάει και κλείνει. Μέχρι τα 1300 πάει 1400. Αν και βέβαια πρέπει να πάμε στο kernel του X με το ROM του Roombox Lite και να ανεβάσουμε τα volt. Εδώ πέρα είναι τα volt, εδώ πέρα είναι η ταχύτητά μας. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το dual boot τώρα. Κάνουμε reboot. Μάλλον πάμε να δούμε το recovery. Ωραία.
αυτό εδώ πέρα είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σα εξηγήσω. Εδώ πέρα λέει boot primary. Από εδώ πέρα μπαίνει στη πρώτη ROM που έχετε βάλει. Εδώ πέρα λέει boot secondary. Από εδώ πέρα μπαίνει στη δεύτερη ROM που έχετε βάλει. Από εδώ πέρα μπαίνει στο recovery και από εδώ boot loader. Πάμε μια στο recovery. Να σας δείξω μια πώς γίνεται. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει boot στο πρώτο recovery, boot στο δεύτερο recovery, reboot και boot loader. Ωραία. Τέσσερις επιλογές πάλι. Λοιπόν, για να βάλουμε δεύτερη ROM, πρέπει πρώτα να πάμε στο κανονικό recovery, στο recovery που θα έχουμε στο clock war mode δηλαδή. Έτσι. Το recovery αυτό είναι αφής, φανταστικό, με έδειξη μπαταρίας και τα πάντα, 9% πολλά τα προλάβα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε όπου έχουμε βάλει τους φακέλους που χρειαζόμαστε, διαλέγουμε ZIP από την SD, δουλεύει και με αφής και με κουμπιά, και κάτω κουμπιά και πάνω κουμπιά. Download, ωραία. Εδώ πέρα λέει Blast Next Tool. Μπαίνουμε πρώτα, ή μάλλον μπαίνουμε πρώτα στο κανονικό μας recovery και διαθεστούμε αυτό. Το field touch. Αυτό είναι το recovery αυτό. Έτσι, με το που το εγκαταστήσουμε από το κανονικό recovery, αυτό το recovery, ξανακάνουμε ένα reboot και ξαναμπαίνουμε μέσα σε αυτό το recovery μετά. Δεν θα σας βγάλει reboot σε πρώτο και δεύτερη ROM, reboot σε πρώτο και δεύτερο recovery. Έτσι, επειδή δεν έχετε πρώτο και δεύτερη ROM, έχετε μία ROM. Όποια θέλετε και αν είναι αυτή. Λοιπόν, μετά εγκαθιστούμε το Black Hack Next Tool. Με το έχουμε βέβαια και το kernel που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά. Έχουμε βέβαια και το kernel που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά. Είναι το Black Hack Next Kernel. 1.4.1 τελευταία έκδοση και το κωδικό του κάθε μοντέλου. Λοιπόν, αφού εγκαθιστήσουμε το recovery, μετά κάνουμε πανεκκίνηση σε αυτό το recovery και εγκαθιστάμε το Black Next Tool. Με αυτό το εργαλείο δημιουργούμε ένα booty match, ένα match δηλαδή, δεύτερο, για να δουλέψει δεύτερη ROM. Πάνω σε τι θα είναι, ή θέλει ένα δεύτερο booty match, έτσι. Με το που γίνει αυτό, μετά περνάμε και τον kernel. Βασικά με το που γίνει αυτό μας κάνει reboot από ό,τι θυμάμαι και μας βάζει κατευθείαν, μας λέει να διαλέξουμε σε ποια ROM θέλουμε να μπουτάρουμε, σε πρώτη ή δεύτερη. Εφόσον στην πρώτη, εμείς πάντα τα κάνουμε αυτά την πρώτη, έτσι. Εφόσον στην πρώτη έχουμε ήδη ROM, πάμε στη δεύτερη. Καθιστούμε όποια ROM θέλουμε, απλά πάντα στη δεύτερη. Θα κάνουμε boot στο δεύτερο recovery. Ποτέ στο πρώτο που είναι η βασική μας ROM. Στο δεύτερο. Και από εκεί πέρα καθιστούμε τη ROM μας, μετά βάζουμε το Black Snake Kernel. Αυτός ο kernel είναι για Android 4.1 μανίσιο. Και για Android Mode, όποιο για Android Mode, κανονικό για Android Mode. Paranoid, όλα. Λοιπόν, θα τα γράψω και αναλυτικά. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή είναι πολύ απλό. Θα πάρω τις οδηγίες από ένα φίλο στο MyPhone και θα τις βάλω στο YouTube να τσέκετε. Θα βάλω και τα link αργότερα. Πάντως, αυτά είναι τα βασικά. Περνάμε πρώτα το recovery, μετά περνάμε, κάνουμε reboot στο αφήστο recovery, πάλι στην πρώτη ROM, έτσι. Περνάμε το Black Snake Tool και μας δημιουργεί δεύτερη ROM. Έτσι, δεν έχουμε περάσει όμως στη δεύτερη ROM, αλλά θα μπορέσει να κάνει reboot στο δεύτερο recovery. Μόλις πάμε στο δεύτερο recovery, περνάμε μας και μετά περνάμε και το Black Snake Kernel. Μετά κάνουμε reboot στη δεύτερη ROM και τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη ROM. Δουλεύει και με τα κάτω κουμπιά και με τα πάνω κουμπιά και από την οθόνη. Reboot system now. Τώρα ήμασταν στο πρώτο recovery. Της μανίσιας της ROM. Μπορείτε να έχετε μία μανίσια και άλλη μία μανίσια πιο πειραγμένη, δύο και ένα get mode, μία paranoid, μία κανονική και ένα get mode, όπως θέλετε θα ρυθμίζετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα, πριν ήμασταν στη μανίσια της ROM, τώρα πάμε να πούμε στη δεύτερη της ROM. Η δεύτερη ROM είναι Slim Bin. Όλες αυτές οι ROM έχουν ένα πρόβλημα με το booty match.
φελούχα έτσι όσο. Να το ίσως, λίγο πριν ανοίξει το τάμπλετ, φτιάχνει και το bootlog. Τώρα είμαστε και με γετμό 4,2,2, απλά όχι η καθαρή, είναι η slim beam. Είναι μια ελαφριά παραλλαγή της καινογετμό με μερικές ρυθμίσεις. Περιμένουμε λίγο να ανοίξει, εδώ πέρα βλέπετε έχουμε δύο χρήστες. Ωραία. Και αυτή είναι 4,2,2 για να γίνει μόνο. Από εδώ πέρα έχουμε τις ρυθμίσεις μας, από εδώ πέρα έχουμε τις γρήγορες επιλογές. Πάμε στο μενού. Να φορτώνει ακόμα. Έχω βάλει ένα, να το κλείδωσε. Κλειδώνει με τον αισθητήρα φωτός. Και επειδή δεν έχει φως τώρα, κλειδώνει συνέχεια. Αυτό γίνεται. Να το πω, θα τρελαθώ. Ωραία, προλάβα και το κλείδωσα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι εφαρμογές μας. Πολύ καλή ROM. Πάλι Apex Lancer, πάντα Apex Lancer. Sorry, όχι, ρυθμίσεις θέλαμε τηλεφώνου, tablet, ρυθμίσεις συστήματος, είναι σε tablet mode, σε διπλό, μπορεί να μπει και σε κανονικό, είναι clear black όλα, play store και τα πάντα. Ωραία, από εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις, από εδώ πέρα είναι η, ό,τι δηλαδή μήνυμα μας έρχεται. Ωραία, κάτσε να τα κλείσουμε. Ωραία, φύγαν όλα. Τα πρόσφατες εφαρμογές μας, έχουμε και κουμπί για να τα κλείνουμε επί τόπου. Και πάλι εδώ πέρα πάμε ξαναρυθμίσεις. Πάμε κάτω. Σχετικά με το tablet, 4,2,2 Jelly Bean. Slim version 4,2,2 Build 6. Kernel 3,0,31 Black Fact Next. Έτσι, 15 Ιουνίου. Είναι ο πιο πρόσφατος, απλά απορώ γιατί βγάλανε πιο καινούργιο. Ακόμα και το Xperia μου 2010 φοράει 3,4 και 3,4,8 και αυτό φοράει 3,0,3. Τέλος πάντων δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Η Samsung είναι ακόμα μια αναβάθμιση να μας δώσει 4,2,2 που θα πάρει πολλές ρυθμίσεις από το καινούργιο, το tablet, το 3, το 7, το 7 και το 8 και το 10. Η 4,2,2 θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε τώρα, θα την πάρει στο Σεπτέμβριο κάπου. Και την αργούνε, να ξέρετε, την αργούνε για ένα λόγο. Γιατί άμα τη δίνανε τώρα, επειδή το tablet τώρα έκλεισε ένα χρόνο ζωής, άμα τη δίνανε τώρα στην αναβάθμιση, θα έπρεπε να δώσουν άλλη μία λίγο αργότερα. Και την αργούνε για να πούνε ότι, ξέρετε, εμείς σας υποστηρίζουμε τις συσκευές σας και μετά από το πέρασμα ενός χρόνου. Δεν όμως έτσι, είναι παγίδα αυτό, είναι ο φαρμακάτι, όπως θέλετε, πείτε το. Για τα μάτια του κόσμου δηλαδή που δεν ασχολείται και δεν ξέρει, ας πούμε. Λίγο να το σκεφτείς, έτσι είναι όπως το λέω. Λοιπόν, είπαμε και αυτή είναι η δεύτερη ROM, είδαμε τον kernel. Πάμε να δούμε και στην κίνηση του πάλι. Έτσι είδαμε εδώ πέρα στο kernel. Performance control. Performance processor. Maximum 1520, να το φέρω πιο κοντά να το δείτε. 1520. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Θα βάλω κάποια link και κάποιες οδηγίες ακόμα. Κάντε το με δική σας ευθύνη πάντα. Μπορεί να γάρει, μπορεί να κολλήσει. Ό,τι γίνει και εμένα και το έφτιαξα. Αν έχετε κάποιες βασικές γνώσεις, προχωρήστε, αλλιώς αφήστε το σε κάποιον έμπειρο. Τα λέμε.